Κοιτάξτε, και προημερών στην εκπομπή σας αυτό που δήλωσα θα το επαναλάβω. Ειδικά με το θέμα του ασφαλιστικού φοβάμαι ότι έχουμε περάσει πια στο παράλογο. Είτε με τις προϋποθέσεις που ζητάνε, είτε με τα όρια ηλικίας, αλλά και ο νέος προϋπολογισμός των συντάξεων, πραγματικά έχουν αγγίξει πια το παράλογο. Αυτά που ζητάνε είναι εξωπραγματικά και μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν γίνονται και δεν μπορούν δηλαδή να... Το να θέλουν να περάσουν τέτοια μέτρα, πραγματικά έχουμε έρθει πια σε μια κατάσταση τριτοκοσμικής χώρας. Θα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι οι συνταξιούχοι αλλά και οι εργαζόμενοι και οι ιδιαίτεροι άνεργοι δεν αντέχουν άλλες μειώσεις, άλλες αλλαγές, και να κάνει ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε να πιστούν και οι Ευρωπαίοι, έτσι ώστε να περάσουν μέτρα πραγματικά ανάπτυξης που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας. Και εσείς από την δική σας την πλευρά πολλές φορές έχετε πει όταν σας ρωτάμε, κύριε Βοριά, πώς θα μπορέσουμε να βγούμε μέσα από αυτό το φαύλο κύκλο και αυτό τον εκικαιώνα, ότι χρειάζεται ομαλοποίηση της αγοράς εργασίας αφενός, αφετέρου δε από την άλλη, να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που είχαν κολλήσει για πάρα πολλούς λόγους, παθογένειες, κομματικοί μηχανισμοί και ό,τι άλλο θέλετε τα προηγούμενα χρόνια. Μήπως είναι και η ώρα, ωστόσο, αν και οι περισσότεροι λέμε είναι λάθος το timing, αλλά μήπως είναι η ώρα να γίνουν αυτές οι αλλαγές, λένε κάποιοι άλλοι. Κοιτάξτε να δείτε, ότι χρειάζονται αλλαγές, χρειάζονται στη χώρα. Και κάποια στιγμή πρέπει να πάρθουν τέτοιες αποφάσεις, έτσι ώστε να μην περιμένουμε μόνο ανάπτυξη μόνο από νέες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων. Πρέπει κάποια στιγμή, αυτό που είπαμε για την ομαλοποίηση της αγοράς αφορά την ίδια πίτα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπου πρέπει να μοιραστεί δικαιότερα και να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε πει στο παρελθόν, έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως στο χώρο του τουρισμού με τη μαθητευόμενη εργασία, που πραγματικά εκεί πέρα μόνος που κερδίζει είναι οι ξενοδόχοι, ενώ θα μπορούσαν να παραχθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες με τη σειρά της να σημειωθούν ότι μπορούν να παράγουν και άλλες νέες θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει πραγματικά η κυβέρνηση να σταθεί σε μέτρα τέτοια, έτσι ώστε να γίνει μείζον εθνικό θέμα το θέμα της ανεργίας. Αυτό ναι. Είναι και οι επιπτώσεις αυτές που βλέπουμε με την ανασφάλιση, με τη μαύρη εργασία, όπου τα νούμερα, ακόμη και τα επίσημα, είναι εξωπραγματικά. Όταν 10.000 ανασφάλιστοι περάσανε μόνο στο νομό Ηρακλείου. Έτσι, και μιλάμε για τη φετινή χρονιά. Όταν πέρυσι όλη τη χρονιά καταγράφηκαν 2.000 και φέτος δεν έχει κλείσει και δεν έχει ολοκληρωθεί το 2015. Βάσει αυτών των δεδομένων, με τις υπάρχουσες συνθήκες, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχετε κάτι να προτείνετε σαν παραγωγική φορείς, σαν εργοτικό κέντρο Ηρακλείου, κύριε Βοριά? Εμείς έχουμε προτείνει ακόμη και μέτρα που δεν έχουν να κάνουν σχέση με το μνημόνιο. Δηλαδή μια σειρά μέτρων που θα μπορούσε, απλά χρειάζεται πολιτική βούληση, έτσι ώστε πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν και στην οικονομία αλλά και στην δημιουργία νέων θέσεων. Δώστε μας σε τίτλους δύο παραδείγματα, και για τους ασφαλισμένους οι οποίοι πηγαίνουν στο πεδίο, όπως επίσης και για τους ανασφάλιστους, συγγνώμη, πηγαίνουν στο πεδίο, και τους ανασφάλιστους που πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Καταρχήν πρέπει να χτυπήσουμε τη μαύρη εργασία. Για να χτυπηθεί αυτό χρειάζεται η επαναλειτουργία της ΕΙΠΕΑ και ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας. Χρειάζεται να καταργήσουμε τη μαθητεία που πραγματικά πακέτα Βουλγάρων, Ρουμάνων, Πολωνών έρχονται εδώ πέρα, όπου εκμεταλλεύονται κάποια γραφεία ρουμάνικα αυτούς τους ανθρώπους, τα στέλνουν στο ξενοδοχείο και καταλαβαίνουν θέσεις εργασίας που μπορούν να απορροφηθούν και μάλιστα να προσφέρουν σε ασφαλιστικά ταμεία, και οι άνθρωποι αντί για ανασφάλιστοι να έχουν την εργασία. Αναφέρετε 2, 3 και 4 φορές τα ξενοδοχεία. Είναι ο μόνος χώρος που, ξέρετε, αυτή την ώρα βάλετε, πλήττεται, καταγράφει τα περισσότερα περιστατικά? Είναι ο χώρος της οικονομίας το οποίο κατά την άποψή μας είναι ακόμα υγιής και μπορεί να προσφέρει. Και δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία. Είναι και μια σειρά ο επισιτισμός, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, που εκεί πέρα διαπιστώθηκε και εκεί η μαύρη εργασία ανασφάλιστη σε θέματα βοηθητικού προσωπικού, σε θέματα προσωπικού κουζίνας, όπου επαναλαμβάνουν, η καταπολέμηση της μαύρης εργασίας θα φέρει νέες θέσεις εργασίας. Η ομαλοποίηση με μια απόφαση του Υπουργού να γίνεται η κατάθεση της μισθοδοσίας
στις τράπεζες. Είναι μια σειρά μέτρων, σας λέω, που τις έχουμε καταθέσει και σε υπουργούς, στις συναντήσεις που κάναμε και στην ίδια την κυβέρνηση, και επιτέλους θα πρέπει όμως στο γενικότερο πλαίσιο να εφαρμόσει και τέτοια μέτρα αναπτυξιακά. Πρέπει να έρθουν, και εμείς είμαστε της άποψης, να έρθουν νέες επενδύσεις, όμως νέες επενδύσεις που δεν θα έρθουν να ξεφτυλίσουν τη δημόσια περιουσία, δεν θα έρθουν εδώ πέρα, θα πρέπει να είναι στον παραγωγικό κλάδο, που να παράγουν νέες θέσεις εργασίας.